Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Ο άνθρωπος που γνώρισε το άπειρο», η ομάδα Θαλής και Φίλοι και η εταιρεία κινηματογραφικής διανομής Οντεόν σας καλωσορίζουν σήμερα στην ομιλία του μαθηματικού και συγγραφέα Τεύκρου Μιχαηλίδη για τον κορυφαίο ινδό μαθηματικό με τίτλο «Σρινιβάσα Ραμάνουτζα, ο αυτοδίδακτος». Βιβλία θα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Τεύκρου Μιχαηλίδη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά τους πολύ παλιούς και πολύ καλούς μας φίλους του Ιαννού για την φιλοξενία και απόψε. Και χαιρετίζω τη συνεργασία της ομάδας Θαλής και Φίλοι με την εταιρεία Οντεόν με αφορμή την προβολή της ταινίας για την ζωή του Ραμάνουτζαν. Θα προσπαθήσω να μην σας χαλάσω την ταινία, της οποίας η προβολή είναι αμέσως μετά, μιλώντας σας για πράγματα που υποθέτω ότι δεν αναφέρει η ταινία και που είναι λίγο πιο πολύ κοντά στην δουλειά του Ραμάνουτζαν. Που πρέπει ωστόσο να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά δημοφιλής στις αφηγηματικές τέχνες. Στην λογοτεχνία, με την εξαιρετική βιογραφία του από τον Κάνιγκελ, που μπορείτε να τη βρείτε στην είσοδο, και το μυθιστόρημα «Ο υπάλληλος από την Ινδία», που δυστυχώς στα ελληνικά είναι εξαντλημένο, αλλά που κυκλοφορεί ακόμα στα αγγλικά. Το ένα είναι μια πιστή βιογραφία, το άλλο είναι μια μυθιστορηματική προσέγγιση σε ορισμένες από τις σημαντικότερες πτυχές της ζωής του Ραμάνουτζαν, ο οποίος Ραμάνουτζαν είναι και εξαιρετικά δημοφιλής στο θέατρο. Ο Ήρα Χάουπτμαν έκανε το 2001, το 2001 το έγραψε και το 2003 ανέβηκε στο θέατρο ένα έργο θεατρικό με τίτλο «Partition», διαμέρηση. Ο Χάουπτμαν χρησιμοποίησε τον πιασιάρικο όρο «διαμέρηση» ως λέξη του κοινού, της κοινής γλώσσας. Ωστόσο, η διαμέρηση, όπως θα σας δείξω προς το τέλος αυτής της παρουσίασης, είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην δουλειά του Ραμάνουτζαν. Το έργο μάλιστα είναι αρκετά στενά συνδεδεμένο με την ομάδα Θαλής και Φίλοι και την αγαπημένη μας αείμνηστη πια Μπάρμπαρα Όλιβερ, που είναι η σκηνοθέτης που το ανέβασε πρώτη φορά στο θέατρο στις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ήταν μαζί μας στο ιδρυτικό συνέδριο της ομάδας Θαλής και Φίλοι το 2005. Ο θεατρικός οργανισμός που ανέβασε πρώτος ήταν το θέατρο Aurora. Συμμετέχουν, όπως και στην ταινία, όπως και σε οποιαδήποτε αναφορά στη ζωή του Ραμάνουτζαν, ο Ραμάνουτζαν και ο Χάρντι. Εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ της μόδας σε οποιοδήποτε έργο μυθοπλασίας αναφερόταν στα μαθηματικά να εμφανίζεται και ο Φερμά, γιατί μόλις πριν από μερικά χρόνια είχε λυθεί από τον Γουάλι στο τελευταίο θεώρημα του Φερμά. Στο θεατρικό έργο έχει πολύ σημαντική συμμετοχή και η Θεάνα Μαγκύρη, η θεά προστάτηδα του Ραμάνουτζαν, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο η σκέψη της στις πράξεις και τις ενεργές του. Το έργο ανέβηκε στη συνέχεια από πάρα πολλούς άλλους θειάσους, μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες και μπορεί να πει κανείς είναι μέσα από το ρεπερτόριο του επιστημονικότροπου δραματολογίου ένα αρκετά σημαντικό έργο. Και σήμερα καλωσορίζουμε την ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε το άπειρο», μια ταινία βασισμένη στο βιβλίο του Κάνιγκελ με θέμα την ζωή του Ραμάνουτζαν. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Σρινιβάσα Ραμάνουτζαν που έζησε αυτά τα λιγοστά χρόνια, τον περισσότερο καιρό άρρωστος, είτε ψυχικά κάτω από καθεστώς κατάθλιψης, είτε κυρίως σωματικά από μια σειρά από αρρώστιες και που ο Χάρντι, ο κορυφαίος μαθηματικός του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, τον χαρακτηρίζει ως τον σημαντικότερο μαθηματικό που γνώρισε ποτέ.
Ο Ραμάνουτζαν γεννήθηκε το 1887 στη νότιο-δυτική Ινδία, να εκεί, σε αυτή την επαρχία του Μαντράς. Το μεγαλύτερο κόπο που έκανα για να προετοιμάσω αυτή την ομιλία ήταν να προσπαθήσω να βρω στο διαδίκτυο τα τοπονύμια, τα οποία έχουν όλα αλλάξει, γιατί τα τοπονύμια στις βιογραφίες του Ραμάνουτζαν είναι της αγγλικής απεικιοκρατίας και έχουν τελείως αλλάξει σήμερα που η Ινδία είναι ένα εξάρτητο κράτος. Τέλος πάντων, βρήκα ότι εκεί τέλος πάντων γεννήθηκε και μεγάλωσε και το λιμάνι του Μαντράς είναι εκεί πέρα, ακριβώς. Το βλέπετε και εκεί πάνω, πάνω ψηλά. Δεν προερχόταν από κάποια ιδιαίτερα πλούσια οικογένεια, ούτε όμως και η οικογένεια που επένετο. Πήγε στο σχολείο του Κουμπακόναμ, αυτό είναι το Κουμπακόναμ που βλέπετε στην φωτογραφία, και εκεί πέρα είχε τις πρώτες του μαθηματικές ανησυχίες, λένε οι βιογραφίες του, σε ηλικία 10 ετών, άρχισε να ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους αθροίσματα. Τα αθροίσματα πάντως ήταν η μεγάλη αιμονή στη ζωή του Ραμάνουτζαν. Αθροίσματα όπως αυτό εδώ, 1 και 2 και 3 και 4, δεν είναι από αυτό που πήρε την ταινία, τον τίτλο η ταινία. Ούτε αυτή ούτε οι άλλοι. Ή 1 και 5 και 9 και 13, ή όσοι είναι συνάδελφοι μαθηματικοί αναγνωρίζουν αριθμητικές προόδους και γεωμετρικές προόδους, σαν αυτήν εδώ. Ενδιαφέρθηκε λοιπόν πάρα πολύ πώς συμπεριφέρονται αυτά τα αθροίσματα. Μιλάμε για ένα παιδάκι 10 χρονών, έτσι. Ο μόνος οδηγός που είχε για τα μαθήματά του, για να μαθαίνει μαθηματικά ο Ραμάνουτζαν, ήταν αυτό εδώ το βιβλίο. Ένα βιβλίο γραμμένο το 1850 περίπου. Ήταν ένα βιβλίο σύνοψη των στοιχειωδών μαθηματικών. Ένα βιβλίο που είχε μόνο τύπους, βλέπετε όμως τα περιεχόμενά του, ότι είχε περίπου όλα τα μαθηματικά που ήταν γνωστά στην εποχή του. Μόνο με τη μορφή αποτελεσμάτων. Και επειδή ο Ραμάνουτζαν αυτό το βιβλίο διάβασε βασικά, έτσι χτίστηκε και η αντίληψή του για τα μαθηματικά. Ότι τα μαθηματικά είναι μια διαδοχή αποτελεσμάτων που τα εμπνέεσαι, που τα συλλαμβάνεις, δεν ένιωσε ποτέ του την ανάγκη, τουλάχιστον όσο ήταν στην Ινδία και πάρα πολύ δύσκολα αργότερα όταν πήγε στην Αγγλία, την ανάγκη της μαθηματικής απόδειξης. Τα συμπεράσματά του τα έβγαζε είτε με ενόραση είτε με πειράματα. Μέσα σε αυτό το βιβλίο βρήκε, και αυτά είναι τα πρώτα σοβαρά πράγματα που έκανε, τον τρόπο επίλυσης της εξίσωσης του τρίτου βαθμού, μέχρι και την εξίσωση του δεύτερου βαθμού, ξέρουμε να τις λύνουμε και εμείς και οι Βαβυλώνοι ξέρανε. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον τύπο για την τριτοβάθμια εξίσωση και αμέσως μετά τον γενίκευσε φτιάχνοντας μια δική του μέθοδο για την εξίσωση του τέταρτου βαθμού. Να, μια εξίσωση τέταρτου βαθμού είναι κάτι σαν αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει ο άγνωστος στην τέταρτη, στην τρίτη, στη δευτέρα και πρέπει να βρει στο χ. Βρήκε λοιπόν μια μέθοδο που να λύνει την οποιαδήποτε εξίσωση του τέταρτου βαθμού και έκανε τη φυσιολογική σκέψη. Το επόμενο βήμα είναι να λύσω την αντίστοιχη εξίσωση του πέμπτου βαθμού. Δεν ήξερε ότι ήταν καταδικασμένος να αποτύχει. Είπαμε ότι δεν είχε καμία επαφή με τις εξελίξεις στα μαθηματικά. Ήδη αρκετά χρόνια πριν ο Γκαλουά είχε αποδείξει ότι δεν είναι δυνατόν να φτιαχτεί ένας τύπος για την επίλυση της εξίσωσης του πέμπτου βαθμού. Κρήτον, αν θέλεις, έλα ή εδώ ή εκεί για να βλέπεις καλύτερα. Επομένως, αυτό είναι περίπου η ζωή του, η μαθηματική του ζωή μέχρι που ήρθε στην Αγγλία, να ανακαλύπτει συνέχεια πράγματα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί από άλλους, αλλά να τα ανακαλύπτει μόνος του, γι' αυτό και τόνισα τον όρο αυτοδίδακτος, και να ανακαλύπτει και μερικά πράγματα που δεν τα έχει ανακαλύψει ποτέ κανένας άλλος μέχρι τότε. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω με το τι είναι το καθένα από όλα αυτά. Από το 1900 έως το 1914, δηλαδή ηλικίες από 13 μέχρι 20 τόσων χρονών, ασχολήθηκε με όλα αυτά τα θέματα. Θα τονίσουμε για τις προόδους σας είπα, για την αρμονική σειρά θα σας πω σε λίγο.
Θα τονίσουμε όμως κυρίως τις αποκλίνουσες σειρές που ήταν και πραγματικά το πάθος του. Να σας πω λίγο τι είναι η αρμονική σειρά. Είναι η σειρά των κλασμάτων ένα και ένα δεύτερο και ένα τρίτο και ένα τέταρτο και ένα πέμπτο. Αυτό είναι ένα άθροισμα που θα έλεγε κανείς ότι κάπου πρέπει να σταματάει. Και γιατί θα έλεγε κανείς ότι κάπου πρέπει να σταματάει? Γιατί είναι ένα άθροισμα που μεγαλώνει πάρα πολύ αργά. Ωστόσο, ο Νικόλ Ορέσμ, ο παππούλης που βλέπετε εκεί πέρα, ήδη από το 1330 τόσο, είχε αποδείξει ότι αυτό το άθροισμα είναι τελικά άπειρο. Αλλά όταν λέμε άπειρο από αυτά τα άπειρα που σου βγάζουν την ψυχή. Γιατί, ας πούμε, για να ξεπεράσει αυτό το άθροισμα το 20, προσθέτω, ένα και ένα δεύτερο κάνει 1,5 και ένα τρίτο κάνει 1, τόσο. Για να ξεπεράσεις το 20, χρειάζεσαι 25 επί 10 στην 7η όρους. Δηλαδή, το 25 και 7 μηδενικά στο τέλος. Τόσους προσθετέους για να φτάσεις κάθιδρος να ξεπεράσεις το 20. Για να ξεπεράσεις το 100 χρειάζεσαι 1509 επί 10 στην 40η όρους. 1509 και 40 μηδενικά στο τέλος προσθετέους για να καταλαφέρει επιτέλους αυτό το άθροισμα ξεπεράσει το 100. Παρόλα αυτά, αυτό το άθροισμα πάει στο άπειρο. Πάει στο άπειρο σαν τον Κάβουρα, αλλά πάει. Μια άλλη συνάρτηση που πάει στο άπειρο πάρα πολύ αργά είναι η συνάρτηση λογάριθμος. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε αφενός, να εδώ είναι το άθροισμα ενός προσθετέου, δύο προσθετέων, ένα και ένα δεύτερο, ένα και ένα δεύτερο και ένα τρίτο, ένα και ένα δεύτερο και ένα τρίτο και ένα τέταρτο και ούτω καθεξής. Και από κάτω βλέπετε τη σειρά λογάριθμος. Αυτές οι δύο καμπύλες, η μία είναι πραγματική καμπύλη, η άλλη είναι τελίτσα, έχουν την τάση να προσεγγίζουν σε μια σταθερή απόσταση. Η απόσταση αυτή είναι αυτός ο φοβερός αριθμός, 0,577, 215, 664, 901, 532 και πολλά άλλα δεκαδικά ψηφία, αλλά τόσα βρήκε ο Ραμάνουτζαν μόνος του, είναι λεγόμενη σταθερά Euler Mascheroni. Είναι η σταθερή απόσταση που έχουν ο λογάριθμος από το άθροισμα των προσθετέων. Πράγμα που βεβαίως είχαν αποδείξει ότι υπάρχει ο Euler και ο Mascheroni ήδη από τον 17ο αιώνα, αλλά που ο Ραμάνουτζαν δεν το ήξερε και επομένως το ανακάλυψε ξανά μόνος του. Το 1906 γράφτηκε σε αυτό το σχολείο, Παχαϊγιάπας College, ήταν ένα σχολείο που ήταν κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος για το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αν έπαιρνες ένα καλό απολυτήριο από αυτό το σχολείο, μπορούσες να πας στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς ο καημένος την πάτησε σε όλα εκτός από τα μαθηματικά και έτσι δεν μπόρεσε να μπει στο πανεπιστήμιο. Οπότε έπρεπε να βρει κάποια δουλειά. Βεβαίως είναι αυτό που λένε ή θα γίνεις επιστήμονας ή θα σε παντρέψουμε. Η οικογένειά του αποφάσισε να τον παντρέψει. Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι αηδίες να ξέρεις την κοπέλα πριν την παντρευτείς, κομμένα αυτά, να σας λείπουνε. Παντρεύτηκε λοιπόν με την Τζανάκη Αμάλ, ήταν 10 ετών η νύφη, οπότε δεν του επιτρέψαν βεβαίως να την συναντήσει, την συνάντησε όταν ήταν πια μια όριμη γυναίκα 12 ετών, και τότε ήταν και που την πρωτογνώρισε άλλωστε. Η Τζανάκη όμως θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια Ελληνίδα νύφη, γιατί τα πήγαινε όπως οι Ελληνίδες νύφες εξίσου καλά με την Ελληνίδα πεθερά της, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η Τζανάκη Αμάλ πέθανε αρκετά ηλικιωμένη, μέχρι τελευταία στιγμή συνέχισε να σφάζεται με την πεθερά της, γιατί πια όταν ο Ραμάνουτζαν είχε ήδη αποκτήσει κάποια θέση και επομένως κάποιο εισόδημα μετά το θάνατό του, συνέχισαν να τσακώνονται για το ποια από τις δύο θα απολαμβάνει αυτό το εισόδημα. Από το 1919 άρχισε, από το 1910 άρχισε να δημοσιεύει στο περιοδικό της Ινδικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Εδώ είναι τα μέλη της Εθνικής Μαθηματικής Εταιρείας, αλλά μετά το 1920, δηλαδή μετά το θάνατο του Ραμάνουτζαν, άρχισε πάντως να δημοσιεύει άρθρα στο περιοδικό τους. Το 1912 έπιασε δουλειά ως υπάλληλος στο λιμάνι του Μαντράς και στη ζωή του στο Μαντράς άρχισε να περιστοιχίζεται από ανθρώπους που ήταν σε θέση να εκτιμήσουν γενικά τις μαθηματικές του ικανότητες. Δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν όλα όσα τους έλεγε. Γιατί αυτά που έβρισκε με διέστηση και με πειραματισμό ήταν πολύ 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 πιο ψηλά από το επίπεδο των μαθηματικών γνώσεων που είχαν οι άνθρωποι που ήταν συνάδελφοί του στο λιμάνι, αλλά οι οποίοι είχαν κάνει μαθηματικές σπουδές. Αυτοί λοιπόν ήταν που τον ενθάρρυναν να έρθει σε επαφή με Άγγλους μαθηματικούς της Μητροπολιτικής Αγγλίας και να μπορέσει να προχωρήσει το ταλέντο του. Σας είχα πριν ότι ασχολήθηκε με τα συνεχή κλάσματα. Να, αυτό είναι ένα συνεχές κλάσμα. Για κοιτάξτε το, κάθε φορά δίπλα στο σύν αναπαράγεται το ίδιο πράγμα. Ένα συν, ένα δια, ένα συν, ένα δια. Και αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχίσει στο άπειρο. Αν κάνουμε μερικές πράξεις, θα δούμε ότι το πρώτο ήταν εύκολο, το βρήκα και μόνος μου, κάνει ένα. Το επόμενο είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί κάνει ένα και ένα δια ένα, κάνει δύο. Ένα και ένα δια ένα και ένα δια ένα κάνει τρία δεύτερα. Πιστέψτε με για τις πράξεις, αν βαριέστε να τις κάνετε. Αν κοιτάξετε τους όρους αυτού του κλάσματος, για κοιτάξτε, ένα, 2 προς 1, 3 προς 2, 5 προς 3, 8 προς 5, 13 προς 8. Όποιος βρει τι είναι και καταθέσει και 1000 ευρώ, κερδίζει ένα χρυσό ρολόι αξίας 200 ευρώ. Τι είναι? Ναι, καλά το λέει ο Ζανής, είναι κάτι που οδηγεί στη χρυσή τομή, είναι η διαδοχική όρη της ακολουθίας του επιταφείου, του Φιμπονάτσι. Είναι η διαδοχική όρη λοιπόν της ακολουθίας του Φιμπονάτσι και επομένως αυτή η σειρά οδηγεί, όπως πολύ σωστά είπες, στο φι. Ούτε για φι ήξερε ο Ραμάνουτζαν εκείνη την εποχή, ούτε για όλη τη φασαρία που γινόταν γύρω από αυτή την ακολουθία, ήδη από την εποχή του Πυθαγόρα, μέσω Νταβίντσι και ούτω καθεξής. Απλώς έγραψε αυτές τις ανακαλύψεις σε ένα φοβερό τετράδιο και μάλιστα με φοβερή κακογραφία. Είπα λοιπόν ότι οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του, οι γνωστοί του που άρχισαν να καταλαβαίνουν το ταλέντο του, του πρότειναν να αλληλογραφήσει με μαθηματικούς στην Μητροπολιτική Αγγλία. Έστειλε λοιπόν επιστολές σε διάφορους μαθηματικούς, ανάμεσα σε άλλους και στον Χάρντι. Ένα μικρό διάλειμμα τώρα για να δούμε τι ήταν αυτός ο Χάρντι. Ο Χάρντι ήταν το ακριβώς αντίθετο του Ραμάνουτζαν. Ήταν ένας μαθηματικός που προερχόταν από εκπαιδευτική οικογένεια, επομένως οι γονείς του ήταν δάσκαλοι της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Είχε παρακολουθήσει την παραδοσιακή βασική δημόσια εκπαίδευση στην Αγγλία και μέσω των αποτελεσμάτων του, αυτός είχε πάει καλά σε όλα τα μαθήματα, έγινε το 1896 δεκτός στο Trinity College του Cambridge. Εκεί πέρα λοιπόν έλαβε μέρος στα περίφημα τρύπος. Τι ήταν τα τρύπος? Τα τρύπος ήταν παράλογες εξετάσεις μαθηματικής απομνημόνευσης. Τα λέγανε τρύπος επειδή ο εξεταζόμενος καθόταν πάνω σε ένα ψηλό σκαμνί, ας πούμε, και τον ρώταγαν πράγματα όχι κανενός φοβερού μαθηματικού βάθους, αλλά φοβερής λογιστικής δυσκολίας. Κέρδισε την τέταρτη θέση στα τρύπος, που ήταν πολύ σημαντική, δεν ήταν βέβαια η πρώτη θέση, η θέση του Ράγκλερ στα τρύπος, αλλά ως καθηγητής στο Cambridge έδωσε μάχη για να καταργηθεί αυτή, μάλλον έτσι, στο επίπεδο καψονιού συνήθεια του Πανεπιστημίου του Cambridge. Εκείνη την εποχή, αντίθετα με την υπηρετική Ευρώπη, όπου στις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές σχολές, τη γαλλική, τη γερμανική και τη ρώσικη, ανθούσαν
πραγματικά σοβαρά και σε βάθος μαθηματικά. Η αγγλική σχολή ήταν επικεντρωμένη στις εφαρμογές. Και για να σας πω μάλιστα ένα παράδειγμα προβλήματος, βέβαια αυτό είναι αστικός μύθος ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Λέγανε ας πούμε ότι ένας ελέφαντας αμελητέας μάζας διασχίζει μια γέφυρα και εκείνη τη στιγμή κάθεται στο αυτί του μια μύγα μάζας 32 γραμμαρίων να υπολογιστεί τα λάντος της γέφυρας. Τέτοιου είδους προβλήματα ήταν τα προβλήματα των τρύπων. Η αγγλική λοιπόν σχολή εκείνη την εποχή δεν γνώριζε καν ποια ήταν τα σοβαρά μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν την υπηρετική Ευρώπη και την Αμερική που είχε αρχίσει να ανθίζει. Ο Χάρντι λοιπόν ήταν αυτός που επέβαλε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα τη στροφή προς τα θεωρητικά μαθηματικά. Είμαστε σε μια περίοδο μεταβικτοριανή. Έχει, δόξα τω Θεώ και επιτέλους, πεθάνει η Βασίλισσα Βικτόρια και όλη αυτή η ιδεολογική καταπίεση και ο πουριτανισμός έχουν αρχίσει να εκλείπουν και πάντα αυτά τα πράγματα δημιουργούν το άλλο άκρο. Μέσα σε αυτό το άλλο άκρο ήταν και η ομάδα των Αποστόλων του Cambridge. Απόστολοι στο Cambridge ήταν μια ομάδα εξαιρετικά υψηλού επίπεδου διανοουμένων, ανάμεσα σε άλλους ο Ράσελ, ο Κέινς, ποιητές πολλοί, η Virginia Woolf, ο αδελφός της, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε αυτή την ομάδα των Αποστόλων που συγκεντρωνόντουσαν και απάγγελαν ο ένας τον άλλο κάποια βαθιά, έτσι, φιλοσοφικά θέματα. Οι σημαντικές θέσεις που κατήχε ήταν η έδρα Σαβίλιαν της γεωμετρίας στην Οξφόρδη και η έδρα Σαντλέριαν στο Κέμπριτζ, πάρα πολύ ψηλές έδρες μαθηματικών και οι δύο. Και το κυρίως πρωτοποριακό του έργο έχει δουλέψει σε όλους τους τομείς, γιατί, όπως είπα, κατάφερε να μεταστρέψει τα αγγλικά μαθηματικά προς τη θεωρητική έρευνα. Το πρωτοποριακό του έργο είναι βεβαίως στην θεωρία αριθμών. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά κεντρικός. Οι αστικοί μύθοι που αναφέρονται για αυτόν, αλλά που κατά πάσα πιθανότητα έχουν μια δόση αλήθειας, τον βάζουν έναν άνθρωπο που είχε μια πάρα πολύ άσχημη σχέση με το Θεό. Ήταν αντικληρικαλιστής, σαφώς, αλλά για να έχει τόσο άχτη το Θεό σημαίνει ότι πίστευε στο Θεό. Και μάλιστα πίστευε ότι ο Θεός βασικά ένα σκοπό έχει, να του δημιουργεί προβλήματα. Ήταν επίσης μανιώδης οπαδός του κρίκετ και αναφέρει ο ίδιος, επομένως αυτό είναι δοκιμασμένο, ότι μια από τις μεγαλύτερες χαρές που έζησε στη ζωή του ήταν σε έναν αγώνα κρίκετ, όταν ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα και ζήτησε από έναν παπά που ήταν στις κερκίδες να βάλει το σταυρό μέσα από το ράσο του, γιατί έπεφτε, λέει, ο ήλιος και στράβωνε τους αθλητές. Και βεβαίως ο Χάρντι ενθουσιάστηκε που υποχρεώθηκε ο παπάς να φυλάξει το σταυρό. Μια άλλη ιστορία, την οποία επίσης ανέφερε, είναι ότι όταν ήταν μια ηλιόλουστη μέρα και περίμενε να απολαύσει έναν αγώνα κρίκετ, ήξερε ότι ο Θεός, θεωρούσε ότι ο Θεός θα τον εκδικηθεί και επομένως θα ρίξει βροχή. Οπότε για να του τη σκάσει πήγαινε στο γήπεδο τυλιγμένος με μπουφάν και με κασκόλ, ώστε ο Θεός για να τον τιμωρήσει, να τον κάνει να σκάσει από τη ζέστη, να έχει λιακάδα, να φτιάξει λιακάδα και έτσι να απολαύσει τον αγώνα του κρίκετ. Είναι λίγο παράξενα αυτά. Εάν δεν σας έδινα το λόγο μου ότι δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου, θα έμοιαζε ότι είναι από τα πιο κρύα ανέκδοτα που λέω, αλλά όχι, είναι αλήθεια. Όπως είναι αλήθεια και η θεωρία του για την ασφαλή διάβαση της μάχης. Ο Χάρντι επισκεπτόταν μια φορά το χρόνο τον Χάραλντ Μπορ. Ο Χάραλντ Μπορ ήταν αδελφός του μεγάλου φυσικού Μπορ, του πατέρα του, της ιδέας του ατόμου. Ο Χάραλντ Μπορ ήταν μαθηματικός και πολύ σημαντικός μαθηματικός. Και μάλιστα ένα σημείο στο οποίο νίκαγε τον αδερφό του
είναι ότι όταν ήταν νέοι ήταν και οι δύο υποψήφοι για την Εθνική Δανίας του ποδοσφαίρου που θα λάμβανε μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Νίλ σκόπηκε ενώ ο Χάραλντ έπαιξε στην εθνική ομάδα. Τέλος πάντων, τον επισκεφτόταν μια φορά το χρόνο για να δουλέψουν πάνω στη θεωρία αριθμών, μια και στην Αγγλία δεν μπορούσε να βρει ανθρώπους για να συνεργαστεί μαζί τους. Και θεωρούσε βεβαίως ότι επιστρέφοντας, που θα έπαιρνε το καράβι για να περάσει τη μάχη, ο Θεός θα το βούλιαζε. Είχε βρει λοιπόν το εξής κόλπο για να εμποδίσει τη βύθιση του καραβιού. Πριν μπει στο καράβι, έστελνε ένα τηλεγράφημα στην Αγγλία ότι μόλις έλυσα την υπόθεση Ρίμαν. Η υπόθεση Ρίμαν ήταν ένα εξαιρετικά διάσημο ανοιχτό μαθηματικό πρόβλημα. Εάν ενδιαφέρεστε, παραμένει και τώρα ανοιχτό, έχετε όλη την ευκαιρία. Και υπάρχει και ένα βιβλίο στην είσοδο που περιγράφει ακριβώς το πρόβλημα πώς είναι και όλη την ιστορία του. Τηλεγραφούσε λοιπόν μόλις έλυσε την υπόθεση Ρίμαν, κάνοντας εξής πάρα πολύ λογική σκέψη. Δεν θα θελήσει ποτέ ο Θεός να βουλιάξει το καράβι και να μείνω στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έλυσε την υπόθεση Ρίμαν και ο Θεός δεν τον άφησε να μας πει τη λύση. Θα προτιμήσει να γίνω ρεζίλ, να φτάσω από την άλλη μεριά και να ομολογήσω ότι όχι, δεν την έλυσα για να με κάνει ρεζίλη, αλλά τουλάχιστον θα την είχε σκάσει, θα είχε φτάσει από την άλλη μεριά. Επίσης ήταν τρομακτικά νάρκισος, δεν ήθελε καθόλου να βλέπει καθρέφτες, δεν έβγαζε σέλφι και δεν είναι επειδή δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα και οι ελάχιστες φωτογραφίες του που έχουμε είναι φωτογραφίες που πάρθηκαν σχεδόν χωρίς τη θέλησή του. Αυτός λοιπόν ο πολύ αυστηρός κατά τα άλλα μαθηματικός που είχε ακριβώς την αντίληψη των αυστηρών μαθηματικών που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, αξίωμα, θεώρημα, απόδειξη, εφαρμογή, δεύτερο θεώρημα, τρίτο θεώρημα, αυτή την δομή, λαμβάνει μια μέρα το γράμμα του Ραμάνουτζαν. Πριν από αυτό, για να δείξετε πόσο δημοκρατικός είμαι, να σας δείξω τι είχε πει για μένα ο Χάρντιν. Όχι ακριβώς για μένα, αλλά για ανθρώπους σαν και μένα. Είχε πει ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη μομφή και πιο βαθιά και πιο δικαιολογημένη από τη μομφή που απευθύνουμε στους ανθρώπους που εξηγούν τα μαθηματικά. Η παρατήρηση, η κριτική, η αξιολόγηση των μαθηματικών είναι έργο δευτεροκλασσάτων μυαλών. Αυτό δεν είναι ανέκδοτο, είναι στο βιβλίο του «Απολογία ενός μαθηματικού», κυκλοφορεί, μπορείτε να το βρείτε. Ο μεγάλος του καημός, οι νέοι άνθρωποι αποδεικνύουν θεωρήματα, οι γέροι άνθρωποι γράφουν βιβλία. Έγραψε όταν έγραψε το βιβλίο. Ευχαριστώ. Και προς τον Ράσελ το εξής αμίμητο. Του λέει, εάν μπορούσα να διατυπώσω μια λογική απόδειξη ότι στα επόμενα 5 λεπτά θα πεθάνεις. Θα στενοχωριόμουν βέβαια διαπιστώνοντας ότι θα πεθάνεις, αλλά θα με παρηγορούσε απόλυτα η χαρά της ανακάλυψης μιας μαθηματικής απόδειξης. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά τον Ραμάνουτζαν στην Ινδία και από την άλλη μεριά τον Χάρντιν στο Κέμπριτζ και ο Ραμάνουτζαν του λέει δεν έχω ακολουθήσει ποτέ πανεπιστημιακές σπουδές, έχω όμως χαράξει μόνος μου ένα μαθηματικό μονοπάτι, έχω ασχοληθεί με τις αποκλίνουσες σειρές και έχω μερικά αποτελέσματα που οι μαθηματικοί εδώ τα χαρακτήρισαν ως εντυπωσιακά. Αυτό το γράμμα δεν το έστειλε μόνο στον Χάρντιν, το έστειλε και σε πολλούς άλλους μαθηματικούς οι οποίοι το απέρριψαν ως κουταμάρες. Ο Χάρντιν του απάντησε, η επιστολή σας και τα θεωρήματα που αναφέρετε με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Για να τα αξιολογήσω όμως πρέπει να δω αποδείξεις. Τα ταξινομώ σε τρεις κατηγορίες, ήδη γνωστά αποτελέσματα. Σας είπα ότι ο Ραμάνουτζαν ανακάλυπτε όλα τα μαθηματικά μόνος του, μια και δεν μπορούσε να τα δεχτεί από πουθενά. Νέα αποτελέσματα ενδιαφέρονται λόγω της πρωτοτυπίας τους, αλλά όχι ιδιαίτερα σημαντικά. Και τέλος, νέα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Αυτή η αλληλογραφία έχει βεβαίως εκδοθεί και δημοσιευθεί. Υπήρχαν μέσα σε αυτή την αλληλογραφία και αυτά τα πράγματα. Θα σας τα δείξω και λίγο από πιο κοντά. Αυτές εδώ οι ισότητες. Σας αφήνω λίγο να τις απολαύσετε. Για να τονίσουμε μία ειδικά από αυτές. Την περίφημη ισότητα 1 και 2 και 3 και ίσον μείον 1 δωδέκατο. Είναι η βασική ισότητα για την οποία οι πιο πολλοί μαθηματικοί απέρριπταν
το έργο του Ραμάνουτζαν και πάρα πάρα πολύ λογικά, διότι όταν βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα, παθαίνεις ένα πράγμα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτή η ισότητα έχει πρόβλημα διατύπωσης, αλλά με κάποιο τρόπο που θα σας εξηγήσω τώρα, δεν είναι λανθασμένη. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε την έννοια της επέκτασης μιας συνάρτησης. Ξέρουμε ότι τετραγωνική ρίζα έχουν μόνο η θετική αριθμή. Η τετραγωνική ρίζα του 4 είναι το 2, η τετραγωνική ρίζα του 9 είναι το 3. Το μείον 9 δεν έχει τετραγωνική ρίζα. Γιατί δεν έχει τετραγωνική ρίζα το μείον 9? Γιατί αν μου πείτε εντάξει είναι το μείον 3, όχι, θα σας πω το μείον 3 επί μείον 3 κάνει συν 9. Άρα οι αρνητικοί αριθμοί δεν έχουν τετραγωνική ρίζα, πράγμα που σημαίνει ότι η συνάρτηση τετραγωνική ρίζα του χ είναι ορισμένη μόνο στους θετικούς αριθμούς και έχει και αυτή την καμπύλη. Τίποτα όμως δεν με εμποδίζει εμένα να πάρω το μολυβάκι μου και να συμπληρώσω αυτό το σχήμα από την άλλη μεριά με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι αυτός. Αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης. Με όλες τις προϋποθέσεις. Για κάθε χ αντιστοιχίζει μια μόνο τιμή στα ψ. Παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα που βλέπετε το χ είναι μείον 4 και βλέπετε ότι το μείον 4 αντιστοιχίζεται στο μείον 2. Εάν όμως, εάν εγώ είμαι ένας αυτοδίδακτος μαθηματικός που ξέρω για την τετραγωνική ρίζα, που έχω κάνει αυτή τη γενίκευση, αλλά δεν ξέρω καθόλου την ορολογία και την τυπολογία των επεκτάσεων των συναρτήσεων, τι θα γράψω? Θα γράψω ότι η τετραγωνική ρίζα του μείον 4 είναι μείον 2. Δεν είναι σωστό αυτό. Το σωστό είναι να πω ότι έχω μια καινούρια συνάρτηση που είναι για τα θετικά ίση με την τετραγωνική ρίζα του χ και για τα αρνητικά αυτό το πράγμα και ότι για αυτή την καινούρια συνάρτηση το F του μείον 4 είναι μείον 2. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ραμάνουτζαν με έναν συγκλονιστικό ως προς τη σύλληψη τρόπο. Δεν ξέρουμε καθόλου πώς το σκέφτηκε. Δείτε περί τίνος πρόκειται. Ο Euler είχε φτιάξει αυτό το άθροισμα. Ένα δι' ένα στη Δευτέρα και ένα δι' δύο στη Δευτέρα και ένα δι' τρία στη Δευτέρα. Αυτό το άθροισμα είχε αποδείξει ο Euler ότι κάνει π τετράγωνο έκτα. Δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η απόδειξη άμα τη δεις. Άμα δεν την έχεις δει, είναι δύσκολο να τη σκεφτείς. Με βάση αυτό το πράγμα, ο Ρίμαν έφτιαξε τη συνάρτηση Ζ, που ήταν ένα δι' ένα υψωμένο σε μια δύναμη και ένα δι' δύο υψωμένο σε μια δύναμη. Ας πούμε αυτό εδώ είναι αντίστοιχα το ζήτα του 2 και κάνει π τετράγωνο έκτα. Βεβαίως αυτό το άπειρο άθροισμα ορίζεται μόνο όταν το S είναι μεγαλύτερο του 1. Αυτή λοιπόν η συνάρτηση ζήτα είναι μια συνάρτηση εξαιρετικά χρήσιμη. Έχει εφαρμογές στη μελέτη των πρώτων αριθμών, έχει εφαρμογές στην κινηματική, στη θερμοδυναμική, στην ακτινοβολία μελανού σώματος και στην πυρηνική φυσική, στο συμπίκνωμα Μπόζα-Αϊνστάιν και όποιος τολμήσει να ρωτήσει, να ρωτήσει άλλον και όχι εμένα, δεν ξέρω τι είναι. Ρώτησα τον Αϊνστάιν, αλλά είχε πεθάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτήν λοιπόν τη συνάρτηση Ζ, που με την έννοια του αθροίσματος ορίζεται μόνο για μεταβλητές μεγαλύτερες του 1, αυτή η συνάρτηση Ζ γενικεύεται για όλους τους πραγματικούς αριθμούς, μη σας πω και για όλους τους φανταστικούς και τσακωθούμε εδώ πέρα, για όλους τους πραγματικούς αριθμούς. Και αποδεικνύεται με εξαιρετικά περίπλοκους τρόπους, με λίστες από ολοκληρώματα και τέτοια πράγματα, ότι για αυτή την καινούργια γενικευμένη συνάρτηση Ζ, το Ζ του μείον 1 κάνει μείον 1 δωδέκατο και το Ζ του 0 κάνει μείον 1 δεύτερο. Με αυτή λοιπόν τη λογική, γιατί το Ζ του μείον 1 είναι 1, δια 1 στη μείον 1 και 1 δια 2 στη μείον 1 και 1 δια 3 στη μείον 1 και 1 δια 4 στη μείον 1, δηλαδή 1 και 2 και 3 και 4 και κάνει μείον 1 δωδέκατο. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό το άθροισμα κάνει μείον 1 δωδέκατο, αυτό το άθροισμα είναι άπειρο και θα είναι άπειρο ό,τι και να κάνετε. Αλλά η συνάρτηση που προκύπτει ως γενίκευση, αυτό το καλικατζαράκι που έκανα εγώ με το χέρι μου, βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό έχει ακόμα πιο πολύ πλάκα. Γιατί το ζήτημα του 0 είναι 1 δι' 1 στη μηδενική και 1 δι' 2 και 1 δι' 3 στη μηδενική, δηλαδή 1 και 1 και 1 και 1 και 1 και 1.
που θα έγραφε κάποιος που δεν ξέρει μαθηματικό συμβολισμό, όπως δεν ήξερε ο Ραμάνουζαν, ότι κάνει μείον ένα δεύτερο. Οι άλλοι μαθηματικοί το απέρριψαν, ο Χάρντι όμως, που είχε βαθιά αντίληψη για τα μαθηματικά, κατάλαβε ότι εδώ πέρα έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό μαθηματικό. Και κατάφερε να του εξασφαλίσει μια υποτροφία, ώστε από τα χαμόσπιτα του Μαντράς, αυτό είναι το σπίτι του Ραμάνουτζαν στο Μαντράς, να περάσει η θάλασσα. Ήδη αυτό ήταν ένα πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί η ταινία με αυτό πιο πολύ. Στην σέκτα στην οποία ανήκει ο Ραμάνουτζαν απαγορεύεται να ταξιδεύεις μέσα στη θάλασσα, να περνάς θάλασσα. Επομένως, ήδη φτάνοντας στην Αγγλία, ο Ραμάνουτζαν είχε μέσα στο μυαλό του την ενοχή ότι είχε αμαρτήσει. Όχι για εμάς που αμαρτήσαμε και φάγαμε ένα μήλο παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Λένε οι ιστορίες ότι στήθηκε ένα ιδιαίτερο σκηνικό για να έρθει η θεά να μαγείρει στον ύπνο του και να του δώσει την άδεια να ταξιδέψει. Τέλος πάντων, βρέθηκε εκεί πέρα, αλλά τα προβλήματα που αντιμετώπισε εκεί πέρα ήταν πολύ χειρότερα από θεολογικά, γιατί βρέθηκε σαν τη μήγαμε στο γάλα. Δεν έχετε παρά να δείτε αυτή είναι εδώ τη φωτογραφία, μια από τις ελάχιστες φωτογραφίες που έχουμε του Ραμάνουτζαν στο Κέμπριτζ, με το πιάτο στο κεφάλι και όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω, έστω και αν είναι τις κακές ώρες φωτογραφία, πόσο άβολα μοιάζει να αισθάνεται, πόσο τελείως εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται ένας άνθρωπος που ζούσε ουσιαστικά στον Ισημερινό, έτσι, στην τροπική ζώνη ήταν το σπίτι του, και ο οποίος βρίσκεται σε μια παγωμένη χώρα, στην οποία είναι υποχρεωμένος, η γραβάτα είναι το λιγότερο πες του χαιρετίσματο του Ελληνού, εδώ παπούτσια δεν μπορούσε να φορέσει, διότι δεν είχε νόημα να φοράει παπούτσια εκεί που ζούσε ο άνθρωπος, και είχε πολύ μεγάλη δυσκολία ακόμα και παπούτσια να φορέσει, πόσο μάλλον να πηγαίνει στο high table του Cambridge. Εκεί ήταν τυχερός, διότι λόγω της θρησκείας του δεν μπορούσε να φάει τίποτα από τις αηδίες που σερβίρουν στο Cambridge, αλλά ακόμα χειρότερα δεν μπορούσε να φάει και τίποτα άλλο. Δηλαδή είχε ένα τρομερό πρόβλημα υποσιτισμού, γιατί δεν μπορούσε να βρει τα αποδεκτά από θρησκευτική άποψη τρόφιμα, πόσο μάλλον που μόλις έφτασε στην Αγγλία, ξέσπασε ο πόλεμος και κόπηγε κάθε επικοινωνία με την πατρίδα του. Και βεβαίως, όταν άρχισε να εκθέτει στον Χάρντι τις γνώσεις του, τις ιδέες του, ο Χάρντι θαύμασε και ταυτόχρονα καράφλιασε. Να βλέπετε εδώ ένα τεπέ που έχει εμφανιστεί, ήταν όταν άκουσε τα πρώτα θεωρήματα διαζώσεις. Διότι ο Ραμάνουτζαν του έλεγε, αυτό είναι. Ναι, αλλά πώς είναι αυτό, πρέπει να το αποδείξεις. Τι θα πει αποδείξεις, λέει, αφού αυτό είναι. Δηλαδή, πραγματικά πρόκειται για ένα επιστημονικό πολιτιστικό σοκ, πέρα από όλα τα άλλα. Αυτός που ανέλαβε τέλος πάντων να λύσει το πρόβλημα, δεν ξέρω τι έκανα εδώ, μάλλον βλακεία, αλλά εντάξει. Αυτός λοιπόν που ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα ήταν ο φίλος του Χάρντι, ο Λίτλουγουντ. Ο Χάρντι λέει ότι κατά σειρά η μαθηματική της εποχής μου είναι με άριστα το 10, 9 ο Ραμάνουτζαν, 8 ο Λίτλουγουντ και από το 7 και κάτω εγώ και όλοι οι άλλοι. Λέει στην Απολογία ενός μαθηματικού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι και μικρό, αξίζει να το διαβάσει κανείς. Λοιπόν, ο Λίτλουγουντ ανέλαβε να τον διδάξει τα μαθηματικά όπως είναι. Και με βάση τα μαθηματικά που του δίδαξε, κατάφερε να φτιάξει και μερικές αποδεκτές κατά τον δικό μας τρόπο σκέψης, αποδείξεις σε ορισμένα θεωρήματα. Ωστόσο, σε αυτά τα 5 χρόνια, από το 14 έως το 19 που έζησε στην Αγγλία και όπου, όπως σας είπα, τον περισσότερο χρόνο ήταν είτε άρρωστος, είτε πάθαινε κατάθλιψη. Υπάρχει μια ιστορία, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κάνανε ένα βομβαρδισμό οι Γερμανοί στο Λονδίνο με αερόστατα. Και έτυχε να βρίσκεται στο δρόμο ο Ραμάνουτζαν εκείνη τη στιγμή και θεώρησε ότι αυτός είχε προκαλέσει τον βομβαρδισμό, γιατί κατά λάθος είχε φάει συντηρημένη τροφή που περιείχε σκόνη αυγού, κάτι που του το απαγόρευε η θρησκεία του.
Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, μεταξύ κατάθλιψης, αρρώστιας, σοβαρών ασθενειών που δεν μπορούσαν να καλύψουν τι είναι, κατάφερε να κάνει μερικά πολύ σοβαρά μαθηματικά. Ωστόσο, κακά είναι τα ψέματα, αυτά που έκανε, όσο σημαντικά και αν είναι, και θα σας πω λίγο τι είναι αυτά, δεν είναι αυτά που θα περίμενε κανείς βλέποντας την αρχή του. Ένας άνθρωπος που έχει ανακαλύψει όλα τα μαθηματικά που υπάρχουν μόνος του και έχει διατυπώσει αυτά που ο ίδιος νόμιζε ότι ήταν θεωρήματα και που εμείς βεβαίως τα ονομάζουμε εικασίες, δηλαδή ανοιχτά προς απόδειξη θεωρήματα, θα περίμενε κανείς λίγο παραπάνω αν δεν έβλεπε την ιστορία. Οι σημαντικότερες λοιπόν συνεισφορές του. Δεν ξέρω γιατί τον συμπαθώ πολύ σε αυτή τη φωτογραφία. Υπάρχει τίποτα προσωπικό, λέτε? Λοιπόν, διατύπωσε μια πολύ σημαντική εικασία σχετικά με τις λεγόμενες μοδιακές συναρτήσεις. Μόντουλα τις ξέρετε οι πιο πολλοί. Είναι η εικασία την οποία απέδειξε ο Ντελίνγκ το 1973, ο Βέλγος μαθηματικός, και με την απόδειξη αυτή ο Ντελίνγκ πήρε το μετάλλιο Fields. Δηλαδή ήταν μια πολύ σημαντική απόδειξη στην κατεύθυνση της απόδειξης της υπόθεσης του Ρίμαν που ακόμα περιμένει. Πάρα πολύ σημαντικά είναι τα τετράδια του με τα καταγεγραμμένα θεωρήματα χωρίς τις αποδείξεις, τα οποία έδωσαν τροφή σε δεκάδες μαθηματικούς στη συνέχεια, οι οποίοι ένα-ένα άρχισαν να τα αποδεικνύουν και ο καθένας από αυτά, από αυτούς να κερδίζει ένα διδακτορικό, μια δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο. Και κυρίως, επειδή σας μίλησα στην αρχή και για τις διαμερίσεις, και οι εργασίες του στις διαμερίσεις. Τιμήθηκε με τις ύψιστες διακρίσεις για την Αγγλία. Πήρε Bachelor of Science by Research. Αυτό αργότερα το δίπλωμα μετονομάστηκε σε PhD. Δηλαδή, το ίδιο δίπλωμα τα επόμενα χρόνια ονομαζόταν PhD. Έγινε εταίρος της φιλοσοφικής εταιρείας του Cambridge, που ήταν μια αρκετά καλή διάκριση και υπέρτατη διάκριση. Έγινε εταίρος της βασιλικής εταιρείας, δηλαδή η ψηλότερη διάκριση που μπορεί να κερδίσει ένας Βρετανός επιστήμονας. Το 1918 έγινε και Fellow of Trinity College, δηλαδή ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο, για να το μεταφέρω στα δικά μας, τακτικός καθηγητής στο Cambridge. Τέλειωσε ο πόλεμος και το 1919 επέστρεψε στην Ινδία. Ένα χρόνο μετά πέθανε. Νομίζω έχουμε λίγο χρόνο για να σας πω τι είναι αυτές οι διαμερίσεις. Η διαμέρηση είναι ο χωρισμός ενός αριθμού σε προσθετέους. Παραδείγματος χάρη το 4, μπορώ να το γράψω είτε σαν 4, είτε σαν 3 συν 1, είτε σαν 2 συν 2, είτε σαν 2 συν 1 συν 1, είτε σαν 1 συν 1 συν 1 συν 1. Αυτό με το οποίο ασχολήθηκε ο Ραμάνουτζαν, και αν ψάξετε λίγο στο μυαλό σας, δεν θέλω να περάσουμε πολύ ώρα σε αυτό, μπορείτε να φανταστείτε ένα σωρό πρακτικές εφαρμογές ενός τέτοιου θεωρήματος, είναι με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να αναλυθεί ένας θετικός ακέραιος σε άθροισμα θετικών ακέραιων. Αυτός ο αριθμός είναι το πι του νι. Το ένα είναι εύκολο, το έκανα μόνος μου. Μπορείς να το γράψεις μόνο σαν ένα. Άρα το πι του ένα είναι ένα. Και αυτό το έκανα μόνος μου. Το δύο μπορείς να το γράψεις είτε σαν δύο είτε σαν ένα και ένα, άρα το πι του δύο είναι δύο. Συνεχίζω εδώ, πήρα λίγη βοήθεια από το κοινό. Το τρία, δύο και ένα, ένα και ένα, ένα είναι τρία. Από εδώ και πέρα σταματάει η κανονικότητα. Το τέσσερα σας το έδειξα πριν με πέντε διαφορετικούς τρόπους. Το 5 με 7 διαφορετικούς τρόπους, το 6 με 11 διαφορετικούς τρόπους, και τέθηκαν μια σειρά από θέματα, όπως τι κανονικότητα έχει αυτή η αύξηση των τρόπων, ποιοι συνδυασμοί έχουν πλήθος πρώτο αριθμό, όπως είναι το 5 ή το 11, και ένα σωρό άλλα τέτοιου είδους προβλήματα που και τα θεωρητικά μαθηματικά ενδιαφέρουν και τα πρακτικά μαθηματικά. Μην σας βασανίσω πιο πολύ με αυτό. Να σας πω όμως για τον περίφημο αριθμό Χάρντι Ραμάνουτζαν. Αυτό επίσης το αναφέρει ο Χάρντι στο βιβλίο του.
και είναι, αν θέλετε, ενδεικτικό της ικανότητας που είχε ο ρεμάνατζερ μεταξύ άλλων και στο να κάνει γρήγορα πράξεις ή να εντοπίζει ιδιότητες. Όταν ήταν στο νοσοκομείο ο Ραμάνουτζαν, μια από τις φορές που ήταν στο νοσοκομείο, τον επισκέφθηκε ο Χάρντι και για να του φτιάξει λίγο το κέφι, του λέει, κοίταξε να δεις, ήρθε με το ταξί αριθμός 1729, να ένας ηλίθιος αριθμός που δεν έχει απολύτως καμία ενδιαφέρουσα μαθηματική ιδιότητα, και αναφέρει ο Χάρντι ότι αμέσως ο Ραμάνουτζαν του απάντησε, μα τι λες, αυτός δεν έχει μαθηματική. Είναι ο μικρότερος αριθμός που μπορεί να γραφτεί με δύο διαφορετικούς τρόπους ως άθροισμα δύο κύβων. Ένα στην τρίτη και 12 στην τρίτη, 9 στην τρίτη και 10 στην τρίτη. Ομολογώ ότι και εγώ πριν διαβάσω το παρακάτω στο βιβλίο, λέω, μα τι λέει αυτός το 1729, δεν είναι ενδιαφέρον αριθμός. Αλλά μετά διάβασα παρακάτω και κατάλαβα. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτό δεν έχει καμία αξία από μαθηματική άποψη, είναι όμως ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο, κατά τη γνώμη μου, έφτιαχνε τα θεωρήματά του. Έχοντας μια δυνατότητα σε κάθε αριθμητική ιδιότητα να τρέχει μες στο μυαλό του και να κάνει πολύ γρήγορα δοκιμές ώστε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, έφτιαξε αυτά τα περίφημα θεωρήματα, τα οποία, εντάξει, σήμερα τα πιο πολλά αποδεικνύονται με κανονικό μαθηματικό τρόπο. Αλλά και επίσης και ως εικασίες, εντάξει, οι μαθηματικοί φτιάχνουν εικασίες μετά από μια έρευνα. Αυτός όμως διατύπωσε αυτό που νόμιζε ότι ήταν θεωρήματα και που ήταν τελικά εικασίες, χωρίς να είμαστε σε θέση να ξέρουμε πώς του ήρθαν στο μυαλό. Και αυτό είναι ενδεχομένως το μεγαλείο του. Δεν έχει happy end αυτή η ιστορία, διότι στις 27 Φεβρουαρίου 1919 επέστρεψε στην Ινδία και το 1920 πέθανε από μια αρρώστια που ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς είναι. Είναι η βασικότερη από τις πάρα πολλές αρρώστιες που τον ταλαιπωρούσαν. Θα σταματήσω εδώ και ενδεχομένως γιατί θα θέλετε να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα. Και γιατί σήμερα το πρόγραμμά μας είναι εξαιρετικά πιεστικό, μια και το αργότερο στις 7.30, όσοι θέλετε να δείτε την ταινία ή έχετε εγγραφή στο site για να πάρετε το μειωμένο εισιτήριο για την ταινία, θα πρέπει σιγά σιγά να ανηφορήσουμε μέχρι τον κινηματογράφο Οντεόν Όπερα, που είναι ακριβώς δίπλα στη λυρική σκηνή. Η λυρική σκηνή είναι, θα το καταλάβετε, είναι κάτι κότες μέσα, τέτοια πράγματα, εκεί είναι. Τώρα έξω βρέχει, αυτό. Θα το καταλάβετε. Εκεί λοιπόν δίπλα στο ταμείο, εάν μεν έχετε δώσει το όνομά σας, θα πάρετε μειωμένο εισιτήριο. Αλλιώς την πατήσετε, θα δώσετε 2 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή πραγματικά είσαστε άτυχοι. Λοιπόν, εγώ εδώ θα σταματήσω. Έχουμε όμως ένα 10-15 λεπτό να κουβεντιάσουμε. Αφού σας αναγγείλω και την επόμενη εκδήλωση της ομάδας Θελής και Φίλοι, που είναι την επόμενη Παρασκευή στο Μουσείο Ηρακλειδών στις 7, θα μιλήσει η Άλκης Πατρινέλη με θέμα τα πολλαπλά είδωλα της Αλίκης του Λιούις Κάρολ, από το παραμύθι στη μαθηματική σάτιρα. Φέτος κλείνουν 150 χρόνια από τότε. Αχ, δεν το προλάβαμε. Ναι, εντάξει. Και με αυτή την ευκαιρία η Άλκηστη, που έχει δουλέψει πάρα πολύ στο μαθηματικό περιεχόμενο των έργων του Λιούις Κάρολ, θα μας κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία. Να είστε καλά.